Και τα δικά μας τα ελληνόγλωσσα εκεί υπάρχουν πρόβλημα. Έχει πρόβλημα. Τα κλείνει η Γερμανία. Ποια κλείνει. Τα κλείνει η Γερμανία. Όχι, δεν θα το δούμε κι εμείς. Όχι, 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 όχι. Ναι. Μισό λεπτό, επιτρέψτε μου. Γιατί κάνει μια μεταρρύθμιση εκεί και τα κάνει. Κανένα δεν κλείνει. Ακούστε, υπήρχε με τον νόμο Διαμαντοπούλου η απόφαση να κλείσει το Λύκειο το ελληνόγλωσσο. Ναι. Και πήγε τότε η Υπουργός Αναπληρώτρια, η κυρία Γεννηματάκη, και είπε από του χρόνου κλείνει το Λύκειο. Αυτό δημιούργησε με μεγάλη αναστάτωση. Ναι. Δεν κάνει καμία μεταρρύθμιση άμεσα. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ένα παιδί το οποίο είναι στη Δευτέρα Λυκείου, τι θα κάνει. Ή όταν έχει άλλο να στείλει το παιδί του στο σχολείο και ξέρει ότι δεν υπάρχει προοπτική, θα το στείλει κάπου αλλού. Σας λέω ότι στο Ντίσσελντορφ, επειδή είχα επισκεφτεί, ο Γενικός Πρόξενος μου είπε ότι έχει καταγράψει περίπου 7.500 Ελληνόπουλα. Τα 3.000 ξέρει που είναι, τα 4.000 δεν ξέρει που είναι. Γιατί έχουν χαθεί. Αυτό λοιπόν το οποίο κάναμε είναι να γίνει μια τροπολογία, να επανέλθει το Λύκειο όπως ήταν για να μπορέσουν τα παιδιά να σπουδάσουν. Και μην έχετε την εντύπωση ότι, δεν το λέω τώρα με την παρούσα διοίκηση του Υπουργείου, αλλά ανέκαθεν το Υπουργείο Παιδείας έδειχνε μια ιδιαίτερη μέρημνα για την ομογένεια στο εξωτερικό. Και αυτό προσπαθούν να κάνουν. Και θα σας πω το εξής. Ξέρετε ότι στην καρδιά της Ευρώπης, στο Μόναχο, αυτή τη στιγμή, το 17, δηλαδή του χρόνου, θα υπάρχει ένα σχολείο κτισμένο σε 11 στρέμματα ελληνικό. Αυτό το πράγμα είχε, απλώς να πω δύο λόγια την ιστορία, το 2001 η βαβαρική κυβέρνηση παρεχώρησε αυτή την έκταση, σχεδόν δωρεάν, και το 70% για την οικοδόμηση του κτηρίου αυτού. Για διάφορους λόγους καθυστέρησε αυτό. Αυτή τη στιγμή, είχα πάει και είχα δει τον Υπουργό, το πράγμα προχωράει και θα είμαστε έτοιμοι το 2017 να έχουμε ένα υπερσύγχρονο σχολείο. Ωραία. Με κολυμπητήριο μέσα στην καρδιά της. Το λέω αυτό επειδή λέτε ότι δεν δίνουμε το ενδιαφέρον το ανάλογο για την νομοθεσία ή αν παραπονιέται ο απέξω. Ναι, ναι. Κύριε Υπουργέ, σας ρωτάμε όλα αυτά γιατί θα χρειαστούν λογικά τεράστια κονδύλια για αυτή την προσπάθεια. Τα παιδιά πρέπει να πάνε σχολείο τα προσωπικά, δεν υπάρχει απολία. Αλλά θα χρειαστούν τεράστια κονδύλια. Ναι, δεν πρέπει. Έχει γίνει κάτι, έχει γίνει στην μια Ευρώπη, έχω την εντύπωση, έχω την εντύπωση ότι γίνεται η συμφωνία, γιατί το ξέρω, μεταξύ της κυβέρνησης να υπάρξουν οι ανάλογοι πόροι για να μπορέσουμε να βγάλουμε τη δουλειά. Εμείς είμαστε δεδομένοι να το κάνουμε αυτό. Το κάνουμε. Αυτές οι περίφημες προσλήψεις στην παιδεία που ζήτησε ο Υπουργός, εσείς ζητήσατε για 20.000 προσλήψεις. Πήγε στους κουαρτέτους εκεί για τους λέει παιδιά, δεν έχουν σχέση. Τι έχει γίνει με αυτό. Το μεγάλο πρόβλημα της παιδείας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραίο για να αναλυθεί ότι θα μας επιτρέψουν 20.000 προσλήψεις. Εγώ θα σας μιλήσω την πραγματικότητα όπως έχει. Το μεγάλο πρόβλημα της παιδείας μας αυτή τη στιγμή είναι η έλλειψη εκπαιδευτικών. Πέρσι για να πάρουμε τους αναπληρωτές καθηγητές για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα σχολεία, διέθεσε το Υπουργείο 160 εκατομμύρια ευρώ από τα ΕΣΠΑ. Μείνανε άλλα 190. Του χρόνου τι θα κάνουμε αν δεν έχουμε εκπαιδευτικούς. Θα κάνουμε πάλι το ίδιο, άλλα 160. Την επόμενη χρονιά κλείνουν τα σχολεία. Είναι επιβεβλημένο αυτό που λέει ο Υπουργός ότι πρέπει τουλάχιστον 10.000 να προσληφθούν. Και πρέπει να καταλάβουμε να κλείσουν. Βεβαίως. Σας λέω το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί δεν είναι κουαρτέτη... αυτό που λέμε πανεπιστήμια ή δεν ξέρω. Υπάρχουν προβλήματα. Οι κουαρτέτες δεν το απάντησαν. Τι το είπαν όταν τους το είναι σε διαπραγματεύσεις. Πάντως το πρόβλημα είναι έτσι όπως σας το λέω. Μάλιστα. Θα κλείσουν τα σχολεία. Εάν δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι σος τώρα. Βεβαίως είναι σος. Και δεν έχει καταλάβει ο κόσμος σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Και πρέπει να πω. Επιτρέψτε να πω κάτι όμως. Συγγνώμη. Συνήθως με ψημιρούμε και λέμε η εκπαίδευση δεν πάει καλά, ότι τα σχολεία. Θα επιτρέψω να πω δύο πράγματα. Όσον αφορά τα πτυχία μας, εγώ θα σας πω δύο επιχειρήματα που δείχνουν σε τι υψηλό επίπεδο είναι οι σπουδές στα πανεπιστήμια. Το πτυχίο του Ελληνικού Πανεπιστημίου γίνεται δεκτό από όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Από όλα. Που σημαίνει ότι έχει αξία. Ναι. Δεύτερον, πόσες χιλιάδες νέοι επιστήμονες πήγαν στο εξωτερικό. Και αυτοί βρήκαν δουλειά σε πανεπιστήμια, ιδρύματα, εταιρείες. Πήραν τις δουλειές ανθρώπων που ήταν εκεί. Σημαίνει αξίζουν. Εδώ δεν μπορούν να βρουν δουλειά και βρίσκουν. Ναι, εδώ γιατί δεν φταίνουν οι σπουδές, φταίνουν οι συνθήκες. Ναι. Και κάτι για τα σχολεία. Γίνεται αυτή τη στιγμή μια συμφωνία, θα υπογραφεί το Μάιο, μεταξύ των Λυκείων των Παρισίων και των Λυκείων των Αθηνών. Να γίνονται ανταλλαγές εκπαιδευτικών, μαθητών και προγραμμάτων. Ήρθε η αντιπροσωπή την περασμένη εβδομάδα των Γάλλων και τους πήγα σε επαγγελματικά λύκεια, σε σχολεία με ειδικές ανάγκες, σε πρότυπα. Πραγματικά διαπίστωσαν ότι το επίπεδο είναι πολύ υψηλό. Δηλαδή δεν καλούμε να ρωτήσει την κατάσταση. Μην τα διαγράφουμε όλα. Λοιπόν, κάντε μια χαρίσεις ως Υπουργός. Εδώ τα νέα σήμερα έχουν ένα πρώτο θέμα, όπου
έχουν και το έγγραφο. Είναι μια εταιρεία που είχε συστήσει ο κ. Καραμάνος, ο Νίκος ο Παπάς ο υπουργός και ο Αλέξης Τσίπρας ως πρωθυπουργός, πριν γίνει πρωθυπουργός, η οποία διαλύθη το 2015, κατασκευαστική, και όπου σύμφωνα με τα νέα δεν το είχαν βάλει καν στο ποθενέσκες το θέμα. Δεν το ξέρω, αλλά θα σου πω το εξής. Ναι. Επειδή έχουν γραφεί κατά καιρούς και διάφορα, τον κύριο Παπά τον είχαν εμπλέξει και παλιότερα με το Σπίριτζι και αποδείχθη ότι δεν υπάρχει τίποτα. Αφήστε να δούμε τι είναι. Έπειτα η καιρή είναι πονηρή. Αυτή τη στιγμή γίνεται η συζήτηση για τις άδειες για το νέο τηλεοπτικό πεδίο και υποθέτω ότι η συγκεκριμένη εφημερίδα βρίσκεται μέσα σε αυτή την κατάσταση. Δεν το ξέρω το θέμα, αλλά λέω, είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός, μέχρι αρνητικός, να δεχτώ κάτι τόσο αφελές. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Τι θέλετε, πρίτανε, σε λέμε υπουργό, καθηγητή. Πρίτανε. Πρίτανε. Και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό. Καλημέρα σας, κύριε Πρίτανε.